το λιοντάρι της Νεμέας. Ο Ηρακλής έφυγε από τη Θήβα. Μαζί με τον ανιψιό του τον Ιόλαο πήγε στις Μικίνες για να υπηρετήσει τον Ευριστέα. Ο Ευριστέας που φοβόταν τον Ηρακλή τον έστειλε να κάνει δώδεκα άθλους, δηλαδή δώδεκα δύσκολα κατορθώματα ελπίζοντας ότι σε κάποιο από αυτά θα σκοτωνόταν. Ο πρώτος άθλος που έκανε ο Ηρακλής ήταν να σκοτώσει το λιοντάρι της Νεμέας. Το φοβερό αυτό λιοντάρι το είχε μεγαλώσει η Ήρα. Το δέρμα του ήταν τόσο σκληρό που τα σιδερένια βέλη δεν τον περνούσαν. Είχε τη φωλιά του σε μία σπηλιά με δύο εισόδους στην πλαγιά ενός βουνού κοντά στην Εμέα της Κορινθίας. Καθημερινά κατέβαινε στην πεδιάδα και κατασπάραζε ζώα και ανθρώπους. Οι κάτοικοι ήταν απελπισμένοι και δεν τολμούσαν να βγουν στην εξοχή. Ο Ηρακλής, πηγαίνοντας στην Εμέα, πέρασε από το ιερό άλσο της πόλης. Έκοψε μια αγριελιά και από τον κορμό της έφτιαξε ένα βαρύ ρόπαλο. Μετά πήγε και περίμενε κοντά στη φωλιά του λιονταριού και όταν αυτό φάνηκε το χτύπησε πρώτα με τα βέλη του. Τα βέλη έπεσαν στη γη χωρίς να το τραυματίσουν και το λιοντάρι επιτέθηκε στον Ηρακλή. Εκείνος το χτύπησε με το ρόπαλο. Το λιοντάρι πόνεσε και κρύφτηκε στη φωλιά του. Ο Ηρακλής τότε μάζεψε μεγάλες πέτρες, έκλεισε τη μια είσοδο και μπήκε απ' την άλλη. Το ζώο βρυχήθηκε και σύστηκε όλο το βουνό. Όρμησε πάνω στον ήρωα και πάλευαν μια ώρα. Τέλος ο Ηρακλής τύλιξε τα χέρια του Γύρω από το λαιμό του και το έπνιξε. Μετά πήρε το δέρμα του, τη λεοντή, το φόρεσε και γύρισε στις μικίνες. Όταν τον είδε ο Ευριστέας τρόμαξε πολύ και διέταξε να του φτιάξουν ένα χάλκινο πιθάρι για να κρύβεται όταν θα κινδύνευε.